Καλημέρα, καλημέρα από την Κέρκυρα. Όπως είπατε και εσείς, Νίκο και Μαρία, είναι δύο παράλληλα μεγάλα προβλήματα, τα οποία βέβαια καταλήγουν σε ένα, στο ζήτημα γενικότερα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νομό της Κέρκυρας, στο νησί της Κέρκυρας, αλλά και στους παξούς, καθώς οι παξοί εξυπηρετούνται από τους χώρους της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δυστυχώς, η κατάσταση στους δρόμους του νησιού παραμένει κακή, με σωρούς σκουπιδιών σε όλο το μήκος και το πλάτος της Κέρκυρας. Ωστόσο, είχαμε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε να υπάρξουν κάποιες κατεπίγουσες αναθέσεις σε ιδιώτες για να μπορέσει να ανακουφιστεί η κατάσταση. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Δήμαρχο της Κέρκυρας, τον Κώστα Νικολούζο. Να μας πείτε, κύριε Νικολούζο, καλημέρα. Καταρχήν, τι μέλη γενέστε τις επόμενες ημέρες με το ζήτημα των σωρών των σκουπιδιών στους δρόμους? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ένα θλιβερό ζήτημα που μας έχει θλίψει βαθύτατα αυτό το πράγμα. Μας έχει φάει την ψυχή όλο αυτό το καλοκαίρι, που έχει να κάνει τόσο με την αποκομιδή όσο και με την διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, το τι θα γίνει στις επόμενες μέρες. Όπως είπατε, έχουμε πάρει αποφάσεις για εκμίσθωση μηχανημάτων έργου, έτσι ώστε να υποβοηθήσουν το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας με όλες τις ελλείψεις που έχει σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οχήματα, και μια κατεπίγουσα ανάθεση σε εξωτερικούς εργολάβους, συνεργάτες, εργολάβους, όπως θέλετε πέστε τους, για την ταχύτερη αποκομιδή αυτών... Προσωπικό δηλαδή. Όχι προσωπικό μόνο, απορριμματοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου, έτσι ώστε να απομακρυνθούν αυτοί οι σωροί όσο γίνεται γρηγορότερα. Κύριε Κουλίζε, μια κριτική που δέχεστε είναι το ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα για να μην φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τι κόλλησε, ποια ήταν τα προβλήματα που δεν μπορούσαν να γίνουν οι αναθέσεις πριν από ένα μήνα, πριν από 15 μέρες? Μα υπήρχαν ενεργές αναθέσεις, δηλαδή υπήρχαν ενεργές εργολαβίες, οι οποίες τελειώσανε. Απλά θα έπρεπε να έχει συντημηθεί ο χρόνος μέχρι την καινούρια ανάθεση. Δηλαδή η μία ανάθεση μετά την άλλη. Να μην αφήνει κενό. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή είναι, δήμαρχε. Με τις εγγενείς. Ναι, δήμαρχε. Εγγενείς αδυναμίες και της υπηρεσίας. Η υπηρεσία δηλαδή δεν μπορούσε να ανανεώσει αυτόματα τις εργολαβίες αυτές. Υπήρχε και ένα θέμα με τις τηλέφωνες. Θα έπρεπε να βγάλει καινούργιες εργολαβίες. Ναι, αυτό γιατί δεν έγινε, όπως λέει και ο Γιάννης, γιατί δεν έγινε νωρίτερα, αφού ξέρουμε ότι τελειώνει αυτή η εργολαβία. Γιατί δεν έγινε νωρίτερα και πρέπει να μείνει αυτό το κενό ώστε να έχουμε αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού. Ναι. Αυτό δεν το ξέρατε. Υπάρχει ένας διαγωνισμός. Δεν έχουν έρθει οι εργαζόμενοι που πρέπει για να στελεχώσουν τον τομέα καθαριότητας του Δήμου. Τι γίνεται? Εμείς από αυτό το διαγωνισμό, το δημόσιο διαγωνισμό, περιμέναμε πολλά περισσότερα άτομα. Δηλαδή η έγκριση που έχουμε είναι για 170 άτομα. Έχουν έρθει τώρα 47. Ναι. Με 47 άτομα συν τα άλλα 40 που έχει το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, είναι αδύνατο να ανταποκριθεί σε μια αυξημένη για φέτος παραγωγή απορριμμάτων. Διότι η Κέρκυρα είχε μια πολύ σημαντική αύξηση. Μέχρι το Σεπτέμβριο τουλάχιστον που έχουμε τα στοιχεία. Μάλιστα. Επομένως, Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι εσείς περιμένατε περισσότερα άτομα για τον τομέα καθαριότητας από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που ήταν οι πρώην συμβασιούχοι τέλος πάντων και θα λυνόταν το θέμα με την καθαριότητα και άλλους τομείς στους Δήμους, και τις εργολαβίες οι οποίες έπρεπε να λειτουργήσουν βάσει της γραφειοκρατίας ή τέλος πάντων την υπηρεσιακή λογική. Mm-hmm. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο όλο το καλοκαίρι δυσφημεί το νησί. Δεν μπορούν να υπάρξουν έκτακτες αποφάσεις ώστε να λυθεί αυτό το θέμα και να μην σέρνεται τόσο καιρό? Κοιτάξτε, όλο το καλοκαίρι με έκτακτες αποφάσεις πάμε. Όμως σε αυτές τις έκτακτες αποφάσεις και καταστάσεις στην ουσία υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τα πράγματα. Παραδείγματι, αναθέσαμε εργολαβίες, δεν θα έλεγα απολύτως έγκαιρα. Υπήρχε ένα κακό σχεδιασμός από την υπηρεσία. Δική σας ευθύνη, υπηρεσιών του Δήμου δηλαδή? Ομολογώ, ναι, ότι είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή έπρεπε να έχει προβλεφθεί ότι πιθανόν ο δημόσιος διαγωνισμός να μην αποδώσει και θα έπρεπε να έχει προβλέψει η υπηρεσία την πρόσληψη οκταμηνητών επί παραδείγματι, έτσι ώστε να καλύψουν όλη την περίοδο του καλοκαιριού. Αυτή είναι μια διαδικασία που πάει μέσω ΑΣΕΠ και έχει περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθεί.
Μάλιστα. Υπάρχουν αστοχίες αυτή την ιστορία. Κύριε Δήμαρχε, τώρα. Και όταν, εσείς... όταν πήγαμε να μπαλώσουμε αυτές τις αστοχίες, οι εργολαβίες δεν πέτυχαν. Μάλιστα. Και δεν πέτυχαν γιατί η Κέρκυρα είχε μια πολύ έντονη τουριστική περίοδο. Οι εργολάβοι που ήρθαν δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν προσωπικό. Η δουλειά έγινε μισή. Αυτό σημαίνει ότι αν το συνδυάσει κανείς με διάφορα μπλοκαρίσματα σε χώρους αναπόθεσης, στο Χιτά, στο Χιτή, την όλη έκτακτη κατάσταση που ζούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, αυτό δημιουργεί συνθήκες συσσόρευσης απορριμμάτων. Επομένως, Δήμαρχε, μας περιγράψατε την κατάσταση. Τώρα εσείς στους Κερκυραίους τι λέτε, πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα? Και μπορείτε, Νίκο, να δεσμευτείτε για κάτι? Και Νίκο, να συμπληρώσουμε επίσης, και επειδή τώρα μειώνεται ο όγκος απορριμμάτων επειδή τελειώνει η τουριστική περίοδος, ναι, τι σχεδιασμός υπάρχει από τώρα και για την επόμενη σεζόν, όπου επίσης οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή αύξηση περαιτέρω. Σωστό είναι αυτό. Τώρα το πρόβλημα λύνεται. Σε πόσο καιρό θα λυθεί, δηλαδή δεν θα έχουν σκουπίδια στους δρόμους στην Κέρκυρα? Κοιτάξτε, τρέχουμε από χτες διάφορες ενέργειες, όπως είπα και πιο πριν. Δηλαδή, εκμίσθωση μηχανημάτων για να συνεργαστούν με το δικό μας στόλο οχημάτων, μία μεγάλη ανάθεση, μία μεγάλη εργολαβία με απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, φορτηγά κτλ. Για να, ναι, απαλλαγούμε από όλους. Μας τα περιγράψατε, Δήμαρχε. Υπάρχει, μπορείτε να δεσμευτείτε για ένα χρονοδιάγραμμα? Ότι σε μια εβδομάδα, σε δύο μέρες, σε πέντε μέρες. Κοιτάξτε, θα λυθεί το πρόβλημα. Υπολογίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα. Υπάρχει και μια διαδικασία για την ανάθεση αυτών των πραγμάτων, μάλιστα, μια γραφειοκρατική διαδικασία. Άρα δεν είστε σίγουρος από ό,τι καταλαβαίνω να μας πείτε το πότε θα λυθεί το θέμα? Μέχρι το ποια ημερομηνία, υπολογίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα πρέπει, μάλιστα, να έχει αλλάξει η εικόνα συνολικά. Δήμαρχε, μείνετε όμως στην σύνδεσή μας, γιατί έχουμε τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Φάμελε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα στην Κέρκυρα και είναι διπλό το πρόβλημα. Ένα είναι το θέμα της αποκομιδής, όπου υπάρχει, όπως μας λέει ο Δήμαρχος, μια υποστελέχωση τομέα καθαριότητας. Οι εργολαβίες δεν πάνε κυκλικά έτσι όπως θα έπρεπε, για διάφορους λόγους. Και υπάρχει και το θέμα της Λευκύμης, όπου εκεί υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων για τον χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων που αντιδρούν. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και η Κέρκυρα είναι μια εικόνα, νομίζω, που μπορούμε να μεγενθύνουμε το πρόβλημα σε όλη τη χώρα για την διαχείριση των σκουπιδιών. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε, είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αρνητική και για το περιβάλλον και για το τουριστικό απόθεμα του νησιού. Και αν θέλετε, απεικονίζει την καθυστέρηση που έχουμε σαν χώρα και σαν αυτοδιοίκηση. Ο Δήμαρχος περιέγραψε αρκετές αδυναμίες της κατάστασης εκεί. Πρέπει να σας πω ότι η Κέρκυρα και η Παξή το 2015 είχαν 8 χώρους ανεξέλεκτης διάθεση απορριμμάτων. Έχουμε κλείσει τους 7 από αυτούς. Αλλά δυστυχώς στην Κέρκυρα το πρόβλημα έχει ενταθεί, διότι έχουμε ήδη μια πρώτη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τον χώρο στην περιοχή στο Τεμπλόνι, αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάρει μια απόφαση για δημοσιονομική διόρθωση ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο στη Λευκύμη που δεν λειτουργεί. Έχουμε δηλαδή μια καταδικαστική για έναν χώρο διάθεσης που ήταν παράτυπος στο Τεμπλόνι, αλλά και για έναν χώρο που κατασκευάστηκε και δεν λειτουργεί στη Λευκύμη. Και όλο αυτό εκφράζεται και με σοβαρές αδυναμίες στην συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, που ξεκίνησε μια μεγάλη αλλαγή το 2015. Πρέπει να σας πω ότι εμείς με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε εβδομαδιαία συνάντηση με τον Δήμο Κέρκυρας και την Περιφέρεια Ιουνίων Ίσων πριν από το Πάσχα. Και είχαμε ζητήσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια, αλλά και από τους παραγωγούς και τους κοινωνικούς εταίρους, θα σας πω έτσι, να υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης, διότι δεν υπάρχει και η τοπική συνένεση, αν θέλετε, στο να λύσουν το πρόβλημα με καλύτερες συνθήκες από ό,τι στο παρελθόν. Και οι συντελεστές ανακύκλωσης και οι συντελεστές διαλογής στην πηγή, αλλά και η συνεννόηση ώστε να μην υπάρχει χώρος υγειονομικής ταφής, αλλά να λειτουργήσουμε μόνο με υπολείμματα, ακόμα καθυστερεί. Και αν δεν υπάρχει μια παρέμβαση, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα, ώστε να εξομαλυνθεί το κοινωνικό κλίμα και η συζήτηση στην περιοχή, δυστυχώς η ίδια η Κέρκυρα θα συνεχίσει να υποβαθμίζει το δικό της προϊόν, που είναι η ποιότητα ζωής και το αναπτυξιακό και τουριστικό απόθεμα. Κύριε Φάμελε, θα πάρετε κάποιες αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα? Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει τα εξής και θέλω λιγάκι να τα πω για να τα ακούσουν όλοι. Ο Δήμαρχος τα ξέρει βέβαια, γιατί και χτες και την προηγούμενη Δευτέρα σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε συσκέψεις μαζί. Υπάρχουν 4 μέτρα για την άμεση παρέμβαση στην αποκομιδή. Μια επέκταση σύμβαση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Νέα σύμβαση με ανάδοχο μηχανήματα έργου. Ζητάμε ένα αίτημα από το Δήμο για να υπάρχει δυνατότητα για νέους διμηνύτες καθ' υπέρβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
και το εξετάζουμε ήδη. Και επίσης μια νέα εργολαβία αποκομιδής από το Δήμο. Αυτό όσον αφορά την άμεση αποκομιδή των συσσωρευθέντων απορριμμάτων. Έχουμε προτείνει στο Δήμο και ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη ένας νέος διαγωνισμός για μια μονάδα επεξεργασίας μεταβατική διπλάσια της υφιστάμενης δυναμικότητας που αυτή καθυστερεί επίσης, το έχουμε ζητήσει από το καλοκαίρι. Όσον αφορά τη Λευκύμη, υπάρχει σε εξέλιξη μια εργολαβία για τα ελεκτρομηχανολογικά που δυστυχώς από πυρκαγιά και δολοφορά καταστράφηκαν, να ολοκληρωθεί η οδοπία, ο ΔΔΕ ολοκλήρωσε τους στήλους για την ηλεκτροδότηση, να μπει ανάδοχος λειτουργίας και να βγει άδεια λειτουργίας, κάτι που είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει αρχές Σεπτεμβρίου. Πριν από το Πάσχα το έχουμε συμφωνήσει αυτό με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα χρηματοδοτήσαμε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας με 828.000, δύο νέες μελέτες, 828.000 ευρώ από τις 15 Ιανουαρίου του 2018. Δύο νέες μελέτες. Μία για μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, ευρωπαϊκή, ολοκληρωμένη, υποδειγματική. Και έναν χώρο υγειονομικής ταφής καινούριο στην Κέρκυρα, για να μην υπάρχουν οι αντιθέσεις με το νότιο τμήμα. Που η δική μας πρόταση, και το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος αυτό, είναι να ανακοινωθεί στην Κέρκυρα και να συμφωνηθεί πού θα γίνει ο νέος χώρος υγειονομικής ταφής, διότι η δέσμευσή μας είναι ότι και η Λευκύμη θα λειτουργήσει μεταβατικά μόνο με υπολείμματα για 3 χρόνια, ώστε να γίνει ένας νέος υποδειγματικός χώρος υγειονομικής ταφής, με προτεραιότητα όμως στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Γι' αυτό και εγκρίθηκαν 3 έργα. Ένα για 2 απόβλητα 925.000 τον Ιούνιο. Ένα για χαρτί 713.000 ευρώ τον Ιούλιο. Και ένα για πράσινο σημείο 1,1 εκατομμυρίων ευρώ πάλι τον Ιούλιο, για να αλλάξει η διαχείριση απορριμμάτων. Υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός. Εμείς έχουμε παρέμβει όχι για να γίνει κάπου αλλού μια νέα χωματερή. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε για χωματερές. Αυτή η αναξιοπιστία αφήνει τα σκουπίδια στους δρόμους. Θα μιλήσουμε μόνο για διαλογή οργανικού, για χαρτί, για πράσινο σημείο. Έχουν χρηματοδοτηθεί όλα αυτά στην περιοχή της Κέρκυρας και έχουμε συμφωνήσει και με το Δήμο και με την Περιφέρεια ότι πρέπει να υπερβούν την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας και απόδοσης. Είναι απαράδεκτο και ως προς την ποιότητα ζωής και ως προς την ποιότητα περιβάλλοντος να συνεχίζουμε με ρυθμούς που αφορούν την Ελλάδα πριν το 2015. Μάλιστα. Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλούμε και στο στούντιο, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα της διαχείρισης, της αποκομιδής και του νέου τρόπου για να εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολίτη. Γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Η αξιοπιστία. Ο κόσμος φοβάται το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Να βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας. Να ενημερώσουμε σωστά και βέβαια να υπάρχει και αξιοπιστία από την κεντρική διοίκηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και η τοπική κοινωνία, να βάλουμε τα δυνατά μας να αλλάξουμε μοντέλο διαχείρισης στην Κέρκυρα. Αυτός είναι ο στόχος που βάζουμε. Αυτό περιέγραψε και ο Δήμαρχος. Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον Γιάννη. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Πάμε από τη διαχείριση των απορριμμάτων να δούμε στη διαχείριση της περιουσίας μας. Βέβαια, ούτε μία σχέση έχει το ένα με